Σε μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε βάσει του νέου νόμου από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπιση Βία με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, την οποία θα κληθεί να εκτίσει στην πρεμιέρα των Play-Off για πυροδότηση κροτίδα στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οργισμένη ήταν η επίσημη αντίδραση του ΠΑΟΚ, που προεξοφλεί ότι θα προσβάλλει την απόφαση στα διοικητικά δικαστήρια και μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του τονίζει είναι αδιανόητη, αυθαίρετη, καταχριστική και ύποπτη η τιμωρία του ΠΑΟΚ με ποινή και κλεισμένων των θυρών στην πρεμιέρα των Play-Off για κροτίδα που σύμφωνα με την έκθεση τη αστυνομία πυροδοτήθηκε εντό τη Κερκίδα. Κίνηση όχι κολάσιμη με βάση το νέο νόμο. Ο παρατηρητή τη ΔΕΑΒ αγνόησε και το γράμμα του νόμου που προβλέπει τη μορία για ρήψη κροτίδα. Αγνόησε ωστόσο και το πνεύμα του νόμου. Καθώ σε μια κατάμεστη τούμπα, σε αγώνα ντέρμπι υψηλή ένταση και με αρνητική για την ομάδα μα εξέλιξη, δεν σημειώθηκε το παραμικρό. Αντί λοιπόν να ενθαρρύνουμε την άψογη συμπεριφορά και τη συνεργασία των οπαδών, τιμωρούμε κάτι που ούτε ο νόμο προβλέπει, προφανώ για να αποδείξουμε ότι τα αμήχανα μέτρα του Υφυπουργού Αθλητισμού δεν ήταν απλά μια υποκριτική τρύπα στο νερό.